δυναμικό παρόν έδωσαν όλοι οι φορείς της Θράκης στη σύσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί με πρωτοβουλία του νομάρχη Ροδόπης Άρη Γιαννακίδη, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λειτουργία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. 518 ευρώ κατέθεσαν οι μαθητές του Δευτέρου Νηπιαγωγείου Κομωτινής για ένα παιδί από την Τανζανία. Στα 90 λεπτά ανέρχεται το δώρο των οδηγών ταξί, με το οποίο θα επιβαρύνονται επιπλέον στις μετακινήσεις τους όσοι χρησιμοποιούν ταξί. Μειωμένος κατά 13,8% σε σχέση με πέρυσι ήταν τον Οκτώβριο στη Μακεδονία και τη Θράκη ο ρυθμός των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό δελτίο από το Art Channel. Η υποχρηματοδότηση του Πανεπιστημίου της Θράκης τέθηκε επιτάπητο στη σύσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί στην Ομαρχία Ροδόπης με πρωτοβουλία του ίδιου του Νομάρχη Ροδόπης Άρη Γιαννακίδη και στην οποία συμμετείχαν όλοι οι φορείς των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης. Δεν ξέραμε αρκετά για όλους μας. Τώρα είναι... Είχαμε αύξηση των τιμών από τα 11 στα 18. Θα το δείτε σε αυτό το διάγραμμα, από το 1999 είναι κάτι παραπάνω από 100% αύξηση. Είναι η μπλε γραμμή. Δυναμικό παρόν έδωσαν όλοι οι φορείς της Θράκης στη σύσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί με πρωτοβουλία του νομάρχη Ροδόπης Άρη Γιαννακίδη, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λειτουργία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όλοι μαζί και όπου θα απαιτήσουμε πλέον την συνέχιση του Πανεπιστημίου μας, χωρίς καμία συρρήκνωση ή χωρίς καμία αλήθεια του αναπτυξιακού του χαρακτήρα, αξιολογώντας ότι αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό εργαλείο ολόκληρης της Θράκης, αφού ακουμπά σε ολόκληρη τη Θράκη. Θα το ξαναπώ, όπως και είπαμε στη συζήτηση, το πρόβλημα είναι πολιτικό. Η υποχρηματοδότηση και η πιθανή ανάληψη πρωτοβουλίας από το λαό της Θράκης συζητήθηκε στη σύσκεψη, σύμφωνα με τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιωάννη Σχοινά, που επισήμανε πως τα προβλήματα της Θράκης ακούγονται από πολύ μακριά. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αντιμετώπιση της κρίσης υποχρηματοδότησης που υφίσταται το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης και η πιθανή ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από τον λαό και την ηγεσία του λαού της Θράκης, τους οποίους το Πανεπιστήμιο αφορά άμεσα. Αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι η Θράκη από το Εθνικό Κέντρο δεν αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως αντιμετωπίζεται κάθε άλλη ελληνική περιοχή. Θεωρείται πάρα πολύ μακρινή και είναι ακόμη άγνωστη. Και τα προβλήματά της ακούγονται σαν να έρχονται από κάπου πολύ μακριά. Η πολιτεία δεν επιθυμεί τη συρρήκνωση του Πανεπιστημίου αλλά τη λύση των προβλημάτων, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μιχάλης Αγγελόπουλος. Στην διεκδίκηση της βιωσιμότητας, της ουσιαστικής δηλαδή πορείας, της θετικής πορείας του Πανεπιστημίου στην περιφέρεια. Να πω εδώ ότι η πολιτεία δεν επιθυμεί, ούτε ποτέ θα οδηγηθεί σε συρρήκνωση του Πανεπιστημίου. Επιθυμεί επίσης την αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως αυτά έχουν συσσωρευθεί εδώ πέρα και 6-7 χρόνια κόντρα σε κάθε λογική. Τα χρέη, το έλλειμμα δηλαδή, θα αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο σοβαρό και σωστό. Το Πανεπιστήμιο ανέλαβε την πρωτοβουλία μετά ως αποτέλεσμα πρώτο της σύσκεψης να παρουσιάσει εκ νέου, γιατί το έχει ήδη κάνει σωστά, τα άμεσα, δηλαδή το σήμερα όπως είναι. Το πρόβλημα είναι να κρατήσουμε το Πανεπιστήμιο σαν το τρίτο της χώρας, όπως ήταν μέχρι σήμερα. Παρά το εάν θέλουμε να κρατήσουμε αυτό που έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, να το κρατήσουμε τρίτο στη χώρα και πρώτο στις αποδόσεις. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει το πρόβλημα όλων αυτών των ετών, όπου με το διπλασιασμό του Πανεπιστημίου είχαμε την ευκαιρία να δείξουμε και να τεκμηριώσουμε ουσιαστικά κάποια ελλείμματα, τα οποία παρότι θα μπορούσαν να είναι και θα έπρεπε ίσως να είναι πολύ περισσότερο, αυτή τη στιγμή είναι της τάξης των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, που εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό, αν θέλετε, σε άλλες δράσεις της χώρας μας.
Ανάδοχοι ενός μικρού παιδιού από την Τανζανία είναι οι μαθητές του δεύτερου νηπιαγωγείου της Κομωτινής, οι οποίοι κατέθεσαν μάλιστα σήμερα και 518 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα για να τα διαχειριστεί ο Οργανισμός Προστασίας του Παιδιού. Τα 518 ευρώ κατέθεσαν οι μαθητές του δεύτερου νηπιαγωγείου Κομωτινής για ένα παιδί από την Τανζανία, καθώς είναι ανάδοχοι του παιδιού από πέρυσι. Με μεγάλη χαρά συγκέντρωσαν σε ένα κουμπαρά τα μικρά παιδιά αυτό το ποσό από την αρχή του έτους και το κατέθεσαν στην Εθνική Τράπεζα Κομωτινής, όπου θα αποδοθεί στην ActionAid και θα κάνει έργα υποδομής στην περιοχή του μικρού από την Τανζανία. Είμαστε από το δεύτερο παιδικό σταθμό του Δήμου Κομωτινής και τα παιδιά συγκέντρωσαν το ποσό των 518 ευρώ. Και θα τα στείλουμε στην ActionAid. Έχουμε αναλάβει την αναδοχή ενός παιδιού από την Τανζανία, από την Ιουάλα. Είναι ένα 9χρονο αγόρι και μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα δεκαετές, όπου κάθε χρόνο θα στέλνουμε ένα ποσό που θα διατίθεται στην κοινότητα που ζει αυτό το παιδί, ώστε να γίνονται κάποια προγράμματα υποδομής από την ActionAid για να δοθεί μια ελπίδα ζωής σε αυτούς τους ανθρώπους. Στα παιδιά. Εδώ να μιλάς. Σε ποια παιδιά, μωρό μου? Άρχισε να ισχύει τελικά το δώρο για τους οδηγούς στον ταξί. Φέτος φτάνει στα 90 λεπτά και αυξήθηκε περίπου 10 λεπτά από πέρυσι. Γεγονός που δυσαρέστησε την Ομοσπονδία αλλά και τους ίδιους τους οδηγούς στον ταξί. Παρ' όλα αυτά δηλώνουν πως κατανοούν την οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την κοινωνία. Στα 90 λεπτά ανέρχεται τον δώρο των οδηγών ταξί με το οποίο θα επιβαρύνονται επιπλέον στις μετακινήσεις όσοι χρησιμοποιούν ταξί. Οι οδηγοί και η Ομοσπονδία τους διεκδικούσαν 1 ευρώ. Ωστόσο όμως συμβιβάστηκαν καθώς κατανοούν και την οικονομική δυσχέρεια των πολιτών. Τα ταξί είναι ένα είδος ανάγκης για πολλούς πολίτες, τονίζει ο πρόεδρος του Ράδιο Ταξί Κομωτινής, κ. Καζάκος, που διευκρινίζει πως προσπαθούν να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το δώρο άρχισε και ισχύει εδώ και 3 μέρες μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Θα επιβαρύνεται επιπλέον στην κάθε διαδρομή ο πελάτης 0,90 λεπτά. Πέρυσι θα αναφερθώ ότι ήταν 0,80, πήραμε μια αύξηση τα 10 λεπτά. Το ότι προσδοκούσαμε για να πάρουμε 1 ευρώ ήταν μια, μπορώ να πω, απόφαση πανελλήνια που κατέθεσε στο Υπουργείο Μεταφορών και Οικονομικών για να παίρνουμε 1 ευρώ. Αυτό ήταν αδύνατο και μας έδωσαν τα 10 λεπτά. Είστε ικανοποιημένοι με τα 90 λεπτά? Θα μπορούσα να πω είμαστε, γιατί βλέπω γενικότερα όλος ο κόσμος οικονομικά δεν πάει καλά και οπότε δεν μπορούμε να ζητάμε κι εμείς παράλογα περισσότερα. Μπορεί να έχουμε ανάγκη αλλά δεν τα ζητάμε. Ωστόσο ο κόσμος προτιμά να παίρνει ταξί, δηλαδή υπάρχει κίνηση? Η κίνηση που υπάρχει είναι αυτή που λέγεται κάθε μέρα, ότι το ταξί είναι είδος ανάγκης και το παίρνει από ανάγκη και χρησιμοποιεί το μέσο μεταφοράς που λέγεται ταξί. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε το ταξί, η χρήση του ταξί δεν συγκρίνεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτε με τρένο, λεωφορείο, αστικό, που εκεί υπάρχουν διαφορές μεγάλες στην τιμή. Αλλά άλλη εξυπηρέτηση κάνουμε εμείς σαν ταξί και άλλη εξυπηρέτηση κάνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εν ώψη του καιρού τώρα που είναι χειμώνας και οι γιορτές, αυτό οπωσδήποτε βοηθάει το να μπει ο κόσμος στο ταξί από ανάγκη πάλι μέσα. Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης, θέλοντας να δείξει και αυτή από τη δική της πλευρά το ανθρώπινο πρόσωπό της αυτές τις άγιες μέρες που διανύουμε. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΑΣ δεσμεύτηκε ότι το γεγονός αυτό θα καθιερωθεί σε ετήσια βάση. Οι αγρότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις τους μέσω της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης πραγματοποίησαν εθελοντική αιμοδοσία σήμερα το πρωί στην προσπάθειά τους να προσφέρουν στον συμπολίτη. Ακόμη ένας φορέας καθιερώνει μέσα στις ετήσιες δράσεις του την εθελοντική αιμοδοσία, που έχει ως στόχο να υπάρχει αίμα για όσους μεταγγίζονται αλλά και για όσους το χρειάζονται έκτακτα, όπως σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων. Πρωτοβουλία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών
κύριος Σκοπιανός μας κάλεσε και μας είπε ότι έχει την πρόθεση να βοηθήσει να γίνει μια εθελοντική αιμοδοσία και να καθιερωθεί, όπως και άλλοι φορείς έχουμε πει έχουν καθιερώσει μια φορά του χρόνου. Εδώ είναι οι αγρότες μας, οι οποίοι λένε ότι δεν διεκδικούμε μόνο από την πολιτεία, αλλά θέλουμε να προσφέρουμε και εμείς λίγο αίμα για αυτούς που έχουν ανάγκη, με μοναδικό κίνητρο την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο. Και έτσι διοργανώθηκε αυτή η αιμοδοσία. Σήμερα άρχισε Δευτέρα. Μέχρι το μεσημέρι ελπίζουμε συνέχεια έρχονται, γιατί οι άνθρωποι έρχονται από τη δουλειά τους, δίνουν αίμα και ξαναπάνε στη δουλειά τους. Και όπως καταλαβαίνετε, έρχονται σιγά σιγά. Ελπίζω ότι θα έχουμε καλή προσέλευση. Σημαντικό είναι ότι θα καθιερωθεί και μια φορά το χρόνο. Άλλος ένας φορέας, όπως έχουν πει πολλές φορές, δεν πρέπει να μείνει κανένας πολιτιστικός σύλλογος, κανένας επαγγελματικός, οποιοδήποτε φορέας, που να μην έχει καθιερώσει μια φορά το χρόνο, όπως ο Δήμος έχει καθιερώσει τα Ελευθέρια, Νομαρχία και όλοι. Επομένως, θα πρέπει κάθε φορέας να διοργανώνει μια αιμοδοσία τουλάχιστον το χρόνο, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας μας και να μην επαιτούμε από την Ελβετία, που είναι ντροπή και οικονομική επιβάρηση, αλλά και ντροπή για εμάς τους Έλληνες που είμαστε φιλότιμοι. Και αντιλαμβάνεστε ότι τουλάχιστον ο καθένας από εμάς έχει την αυτονόητη υποχρέωση να κάνει το ελάχιστο δυνατό για τον συνάνθρωπό του. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτής της σκέψης και της λογικής, κάναμε και εμείς το αυτονόητο, να προσπαθήσουμε να δώσουμε την ελάχιστη δυνατή προσφορά προς τον συνάνθρωπο, προκειμένου, αν τυχόν είναι δυνατόν, να προσφέρουμε και εμείς σαν οργάνωση στον συνάνθρωπό μας για αυτές τις μέρες που σας, όπως σας έχω πει, διανύουμε. Θέλουμε να καθιερώσουμε αυτή τη μέρα και ελπίζουμε να την καθιερώσουμε έτσι ώστε σε αιτήσια βάση μία φορά το χρόνο να κάνουμε αυτή την εθελοντική αιμοδοσία. Δεν είναι κάτι το σημαντικό, είναι το ελάχιστο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε. Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Θρυλώριο, που ήταν αφιερωμένη στα μικρά παιδιά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τους μικρούς, ενώ οι μεγάλες γυναίκες του συλλόγου τους πρόσφεραν απλόχερα δώρα και πολύ αγάπη. Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Θρυλώριο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Γυναικών Θρυλωρίου, η οποία είχε σκοπό να προσφέρει χαρά και πολλά δώρα στα μικρά παιδιά, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Προέδρου του Συλλόγου, Αρετής Αμαξοπούλου. Όπως ξέρουμε, περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Η μεγαλύτερη γιορτή μετά την Ανάσταση του Κυρίου είναι αφιερωμένη στη γέννηση του Χριστού μας. Τα Χριστούγεννα, όπως ξέρουμε όλοι μας, γιορτάζει ο λαός μας με μεγάλη θρησκευτική ευλάβεια. Τα έθιμα της μεγάλης γιορτής χαροποιούν μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μικρή γιορτή, να δώσουμε χαρά στα παιδιά. Το βλέμμα, η καρδιά μας, το μυαλό, ειδικά αυτές τις Άγιες ημέρες, στρέφονται στα παιδιά του Τρίτου Κόσμου, τόνισε ο πρόεδρος του ΚΕΦΟ, Δάμων Δαμιανός, αναφερόμενος παράλληλα και στον Δήμο Κομωτινής, ο οποίος προσπαθεί, σύμφωνα με τον κύριο Δαμιανό, να είναι κοντά στον κόσμο και τα παιδιά. Τα παιδιά του Τρίτου Κόσμου, τα παιδιά τα υποσυτιζόμενα, τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα παιδιά τα οποία ζουν χωρίς οικογένειες ή τα παιδιά τα οποία τα κάκο μεταχειρίζονται οι οικογένειές τους, και δυστυχώς υπάρχουν τέτοια παιδιά και στη δική μας χώρα. Θέλω να πω ότι το κοινωνικό πλέγμα προστασίας απέναντι στα παιδιά σε μια κατεξοχήν ευπαθή, εύπλαστη και ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα θα πρέπει να είναι δεδομένο τόσο από την πολιτεία όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τουλάχιστον ο Δήμος Κομωτινής προσπαθεί πάντοτε να βρίσκεται κοντά τόσο στους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας, οι οποίοι προσφέρουν πολύ μεγάλο έργο και σημαντικό έργο, αλλά ταυτόχρονα και κοντά στο παιδί. Νομίζω ότι η προστασία του παιδιού, η προσφορά στο παιδί, αποτελεί την καλύτερη επένδυση για την κοινωνία και το μέλλον της. Σειρά έχουν τώρα λίγες διαφημίσεις.
Και θα ολοκληρώσουμε το απόψινό μας δελτίο με τα αστυνομικά συμβάντα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χθες και ώρα 6 στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης κατελήφθησαν τρεις άντρες, ένας 28χρονος, ένας 24χρονος και ένας 26χρονος, να κατέχουν από κοινού σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του πρώτου δράστη, 7 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάναβι βάρους 630 γραμμαρίων, 218 γραμμαρίων, 216, 62, 57, 27 και 25 γραμμάρια αντίστοιχα, και μία χάρτινη συσκευασία που περιείχε κάναβι βάρους 12 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Επίσης, σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στο δεύτερο δράστη βρέθηκε μια αλουμινένια συσκευασία που περιείχε κάναβι βάρους 1,9 γραμμαρίων. Στη συνέχεια, σε νομότυπη κατοίκων έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του τρίτου δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβις βάρους 4,3 γραμμαρίων, ένα μεταλλικό κουτί που περιείχε κάναβι συνολικού βάρους 16,1 γραμμαρίων και μια πλαστική ζυγαριά ακριβίας. Οι δράστες συνελήφθησαν και με την δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους θα αποσταλούν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ξάνθης. Κατασχέθηκαν τα νοτέρα ναρκωτικά, το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, 3 κινητά τηλέφωνα και 80 ευρώ κατοχής του πρώτου δράστη. Την προανάκριση συνεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης. Χθες και ώρα 6 και 20 στο έκτρο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ξάνθης Λάγους, ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονος κάτοικος Μυρωδάτου Ξάνθης, προσέκρουσε σταθμευμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό ιδιοκτησία 44χρονου κάτοικου Ξάνθης, το οποίο είχε σταθμεύσει στα άκρο δεξιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του πρώτου οχήματος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμηματροχείας Ξάνθης. Σήμερα και ώρα 1.30 στο 15ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας, από άνδρες του Τμήματος Οριακής Φύλαξης Κοτήλης συνελήφθησαν δύο άνδρες πολίτες Μπακλαντές, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, διότι κατά τη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου ο πρώτος δράστης κατελήφθη να μεταφέρει με το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του τον δεύτερο δράστη, ο οποίος κατήχε και επέδειξε κατά τον αστυνομικό έλεγχο πλαστό έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας παραμονής αλλοδαπού, με πρόθεση να εξασφαλίσει το απρόσκοπτο της μετακίνησής του στο εσωτερικό της χώρας μας. Οι δράστες συνελήφθησαν και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ξάνθης. Κατασχέθηκαν το όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο και το πλαστό έγγραφο το οποίο απεστάλλει για εργαστηριακή εξέταση. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κοτήλης. Η Έμι τώρα μας ενημερώνει για τον αυριανό καιρό. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βραδινά νέα από το Art Channel. Από εμάς, καλή σας νύχτα.